Γεια σας και πάλι. Αυτή τη φορά θα κάνω έναν YouTube βίντεο. Ίσως θα το δείτε και κομμάτι στο TikTok. Καλώς ορίσατε στο Helium.com.cy. Το φόρουμ ακόμα να γίνει live, αλλά ελπίζω να μπορούμε να συμπληρώσουμε πληροφορίες και στις τρεις γλώσσες, δηλαδή αγγλικά, ελληνικά και τουρκικά, έτσι ώστε να μπορούμε να πληροφορήσουμε όλη την Κύπρο για σωστή διαχείριση και εγκατάσταση του δικτύου LoRaWAN στο Helium. Σήμερα θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο το πρόσεξα εχθές. Έχει κάθε μέρα που προσέχω τις διαφορές στην ανάπτυξη και στην εγκατάσταση του δικτύου LoRaWAN στην Κύπρο. Εχθές στο Resolution 4 φτάσαμε μέχρι και 12 συσκευές προτού αλλάξει το Transmit Scale της Λευκοσίας. Και σήμερα το πρωί το ξεπεράσαμε το νούμερο κατά 4. Πάω στην ιστοσελίδα hotspot και μόλις πάω στην ιστοσελίδα hotspot και κάνω zoom out να δω όλη την Λευκοσία, βλέπω αυτόν το μεγάλο το εξάγωνο που παίρνει όλη την Κύπρο και μόλις πατήσω εδώ πάνω αριστερά στα hexes μου δείχνει ότι το resolution 4 έχει 7 too many, ήταν 4 Απριλίου. Τι δηλαδή πάει να πει αυτό κατά τον αλγορίθμο με την δήλωση του HIP17, που θα το δείξω σε λίγο, υπάρχει ένα μέγιστο νούμερο συσκευών οι οποίες είναι ενεργές, δηλαδή Helium Miner μαντένες που είναι συνδεδεμένες και συμμετάσχουν στο δίκτυο. Υπάρχει ένα μέγιστο νούμερο που μπορείς να βάλεις σε κάθε εξάγωνο. Αυτά τα εξάγωνα έχουν διάφορα μεγέθη. Το Resolution 1 είναι πιο μεγάλο, το Resolution 10 είναι το πιο μικρό. Αυτό που βλέπουμε στην η πράσινη περιοχή εδώ στη Λευκοσία, το πιο μεγάλο που έδειξα μόλις πριν λίγο, είναι το Resolution 4, το οποίο επί των πλήστων καταλαμβάνει όλη τη Λευκοσία. Κάτι το οποίο είναι Resolution 8 είναι αυτό που συνήθως ερχόμαστε και λέμε μην βάζετε μεταξύ σας, μην βάζετε ο ένας πάνω στον άλλο ή μην βάζετε περισσότερο από ένα σε κάθε Resolution 8. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να βάλεις περισσότερο από ένα σε κάθε resolution 8, θα τα συζητήσουμε σε λίγο, αλλά είναι πιο σημαντικό να υπακούμε αυτόν τον νόμο με το resolution 8 που είναι περίπου 450 μέτρα διάμετρος, ότι δεν πρέπει να βάλουμε ένας μέσα στο ίδιο εξάγωνο που ήδη υπάρχει άλλη συσκευή. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση φυσικά, όπως θα δούμε και σε λίγο τι πρότεινα να γίνει σε μερικές εγκαταστάσεις στη Λεμεσό. Ας πατήσουμε σε έναν που έχει πρόβλημα με το Resolution 8, εδώ παρεμοσχάρι, βλέπουμε ότι έχει δύο περισσότερες συσκευές από ό,τι έπρεπε. Κανονικά έπρεπε να μπαίνει μία συσκευή σε κάθε Resolution 8, αλλά επειδή υπάρχει τεράστια πυκνότητα στη Λεμεσό, βλέπουμε ότι γίνεται upgrade, γίνεται αναβάθμιση του εξαγώνου, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν περισσότερες συσκευές. Η μέγιστη αναβάθμιση που μπορεί να γίνει στο Resolution 8 είναι 4 hotspots. Δηλαδή, ο πέμπτος και ο έκτος εδώ προτείνω να φύγουν. Και ποιος είναι ο πέμπτος και ο έκτος? Εγώ θέλω να υποστηρίζω ότι αυτοί που μπήκαν πρώτοι κάνουν claim, ας το πούμε, το εξάγωνο. Οπότε, κατά ημερομηνία εγκατάστασης, ο πέμπτος και ο έκτος είναι αυτοί που το βάλανε μετά τους άλλους 4. Αυτοί θα έπρεπε να φύγουν από αυτό το εξάγωνο. Επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση για αυτούς. Πλέον έχει μειωθεί το ποσοστό κέρδους που λαμβάνουν. Και θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτά. Αλλά ας πάμε στο σημερινό το πρόβλημα, που φυσικά έχει μέρες που το παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι έχει συμβεί σήμερα, 12 του Νιόβρη 2021, είναι και Παρασκευή, και βλέπουμε ότι έχουμε ξεπεράσει το μέγιστο νούμερο που δικαιούμαστε στο Resolution 4 της Λευκοσίας, το οποίο είναι τώρα στους 250, το έχουμε ξεπεράσει κατά 7, δηλαδή 257 συσκευές. Τι προτείνουμε? Φυσικά δεν μπορώ να προτείνω να γίνει απενεργοποίηση ή μετακίνηση αυτών των 7 συσκευών, επειδή ο ρυθμός ανάπτυξης του δικτύου στην Κύπρο είναι τεράστιος, είναι υπερβολικός, οπότε ανέκαθεν θα εγκαταστηθούν αυτές οι συσκευές κάπου στη Λευκοσία. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση της πυκνότητας, της επιτρεπτής πυκνότητας του εξαγωνού αυτού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Από ό,τι βλέπετε, για να γίνει, αν έχετε μελετήσει το HIP17, που θα το δούμε σε λίγο, για να γίνει η αναβάθμιση βασικά, πρέπει τουλάχιστον δύο γειτονικά εξάγωνα να έχουν αρκετές συσκευές, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο αλγόριθμος και να επιτρέψει
αναβάθμιση της πυκνότητας στον κεντρικό εξάγωνο. Από ό,τι βλέπουμε εδώ στο HIP 17, απλά ψάξτε στο ίντερνετ τι είναι το HIP 17, η αναβάθμιση του δικτύου σε resolution 8, αυτό είναι η μικρή περιοχή, έτσι, αρχίζει από ένα και πάει μέχρι και 4 συσκευές. Δηλαδή, εάν πάρω εγώ ένα παράδειγμα εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχουν 4 συσκευές και αυτή που είναι στα όρια, αυτή εδώ η πέμπτη συσκευή, δεν ξέρω αν είναι πέμπτη χρονολογικά, επηρεάζει το κέρδος των υπόλοιπων και του εαυτού του. Δηλαδή, αντί να λαμβάνει ο καθένας 100%, τώρα που είναι 5 αντί 4, λαμβάνω τα 4 πέμπτα. Δηλαδή, κάθε συσκευή εδώ λαμβάνει 80% του ιδανικού. Φυσικά, το reward scale της όλης της Λευκοσίας έπεσε στα 97%. Επομένως, άμα τα προσθέσουν όλα μαζί, όλα τα προβλήματα μαζί, εδώ έχει και πρόβλημα και στο Resolution 7, δηλαδή, το κέντρο της Λευκοσίας έχει υπερβολικές συσκευές. Αλλά στο εξηγήσουμε έτσι ότι άμα μας λέει το HIP 17 ότι στην ανάλυση 8, το resolution 8, το μέγιστο που μπορείς να έχεις είναι 4 και φυσικά πάντα προτείνω να βάζουμε έναν, έτσι να μην βάζουμε περισσότερο από ένα. Το μέγιστο που να έχεις είναι 4, άμα φτάσεις στους 5 και περισσότερους, δεν έχει κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις, πλέον θα λιγοστέψουν οι ανταμοιβές όλων στο ίδιο εξάγωνο. Τώρα στο πιο μεγάλο εξάγωνο, στο resolution 4, τώρα είμαστε στους 250, το μέγιστο που μπορεί να πάει το resolution 4 είναι να φτάσει στους 800. Δηλαδή, όταν φτάσει αυτή η περιοχή σε 800 συσκευές, πλέον η 801η θα προκαλέσει ζημιά και στον εαυτό της και σε όλους τους άλλους στη Λευκοσία. Δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερες συσκευές στη Λευκοσία. Ήδη έχουμε υπερβολικές. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό? Όπως είπαμε, ο ένας τρόπος είναι να αφαιρεθούν αυτές οι συσκευές που δεν μπορεί να γίνει, επειδή έτσι έως να γίνουν κατάσταση καινούριων σύντομα. Σήμερα είμαστε στο 97%, ενώ χτες ήμασταν στο 100% και θα συνεχίσει να πέφτει τούτο το νούμερο μέχρι στο να λυθεί το πρόβλημα. Η άμεση λύση που προτείνει το hotspot, πατώ εδώ simulate και μας δείχνει τι θα μπορούσε να γίνει. Τώρα πατήσα κάπου αλλού μισό λεπτό. Ξανάρχομαι εδώ, πατώ στο Resolution 4, πατώ Simulate το Strategy 2 και από ό,τι βλέπετε εδώ στο χάρτη μας προτείνει ότι το εξάγωνο α να γίνει η εγκατάσταση 178 καινούριων hotspot που είναι στις ορεινές περιοχές και στη Λεμεσό και λίγο στην ΠΑΦ. Αυτές οι συσκευές, εκτός από ότι προτείνει το νούμερο που πρέπει να γίνει η εγκατάσταση, δηλαδή προτείνει αν μπουν 178 συσκευές, προτείνει και την τοποθεσία εγκατάστασης τους, έτσι ώστε γίνεται βελτιοποίηση της τοποθεσίας σε σχέση με το transmit scale. Δηλαδή, όλες είναι πράσινες, δηλαδή θα ήταν 100%. Προφανώς, δεν προτείνει να γίνει περισσότερη ανάπτυξη στην κεντρική πόλη της Λεμεσού, επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην πόλη της Λεμεσού και σε άλλο βίντεο μιλήσουμε πώς μπορεί να λυθεί εκείνο το πρόβλημα. Φυσικά, ο καθένας μπορεί να κάνει τη μελέτη του. Κάτι από ό,τι βλέπω, οι πλήστοι που αγοράζουν και εγκαταστούν οι συνεισφέρουν στο δίκτυο LoRaWAN της Helium στην Κύπρο, δεν ασχολούνται να διαβάσουν ή να κατανοήσουν τι είναι αυτό το δίκτυο ή τι μπορούν να κάνουν και απλά κάνουν εγκαταστάσεις χωρίς να βλέπουν τη ζημιά που προκαλούν και στο δίκτυο και φυσικά στις ανταμοιβές στις δικές τους, αλλά και στις ανταμοιβές των υπόλοιπων. Η λύση αυτή που προτείνεται στα 178 νέα hotspot να μπουν στο εξάγωνο Α, θα αναπτυχθεί η πυκνότητα της Λευκοσίας και θα φτάσει διπλάσια από ό,τι είναι τώρα. Από 250 θα πάμε στις 500 συσκευές. Και φυσικά η αναβάθμιση που μπορεί να έρθει μέχρι τις 800 συσκευές είναι η επέκταση του δικτύου στα γειτονικά εξάγωνα. Παραδείγματος χάρη, μιλώ με αρκετούς οι οποίοι τους προτείνω να κάνουν εγκατάσταση στο εξάγωνο D, το Δέλτα πάνω δεξιά, που είναι περιοχή Φαμγκούστας και Ρήνιας και πάει προς την Καρπασία, και στην περιοχή F, που είναι η περιοχή της Λαπίθου, όπου μπορεί να γίνει μεγάλη επέκταση σε εκείνες τις κάπως ορεινές περιοχές, που είναι και καλές για σύνδεση σε όλη την Κύπρο. Επομένως, μπορούν να φτάσουμε στις 800 συσκευές. Όταν κοντέψουμε στις 500 συσκευές, εγώ πλέον θα λέω ότι πρέπει να πάψει η επέκταση του δικτύου στη Λευκοσία. Η Λεμεσός ήδη έχει πρόβλημα και λύνεται
εν μέρη, αλλά το μεγάλο πρόβλημα φυσικά που συμβαίνει είναι αυτά με τα resolution 8 και 10, όπου αποφασίσαν διάφοροι να βάζουν συσκευές κυριολεκτικά δίπλα ο ένας τον άλλον, όπου μοιράζονται τα κέρδη τους. Όταν μοιράζεσαι το κέρδος κατά 50% με κάποιον άλλο, θα μπορούσες καλύτερα να μην εγκαταστήσεις την συσκευή σου εκεί. Εκείνος που την κατάσταση δεύτερος σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να φύγει. Έτσι το προτείνω και είναι πολύ εύκολο να δείτε ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα με το hotspot. Μόλις πείτε στην ιστοσελίδα, απλά πατάτε στα hexes πάνω αριστερά και βλέπετε το πρόβλημα. Επομένως, ελπίζω με τα meetup και τα διάφορα posts που θα κάνω στο forum, το οποίο θα γίνει live αυτό το Σαββατοκυριακό, και με το meetup που θα έχουμε στείλει μέσω στις 19 του Νιόβρη και ακόμη ένα meetup στο κέντρο της Λευκωσίας, όπου θα μπορούμε να βρεθούμε και με τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, επειδή θα είναι στο buffer zone απέναντι από το Leader Palace 1η του Δεκέμβρη. Να κάνουμε και ένα online σεμινάριο, να εξηγήσω λίγο περισσότερο σε αυτούς που θέλουν να μάθουν και να κατανοήσουν πώς και πού να κάνουν την εγκατάστασή τους. Και επίσης θα αρχίσουμε να κάνουμε post video και επεξηγήσεις ελληνικά, αγγλικά και τουρκικά, και αν το ζητήσετε και στα ρώσικα να μας το πείτε. Ο σκόπος μας είναι η κατανόηση, η εκπαίδευση και φυσικά η σωστή συνεισφορά στο δίκτυο LoRaWAN Helium της Κύπρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.